Κανείς δεν μπορεί να τα βάλει με τις καιρικές συνθήκες, τονίζουν εκπαιδευτές ναυαγοσωστικής στη σκιά της τραγωδίας των δύο δεθεμιωτών που έχασαν τη ζωή τους στη μοιραία αυτή βόλτα με κανό όταν παρασύρθηκαν από τους δυνατούς ανέμους ανοιχτά της χώρας Φακίων. Πρέπει να καταλάβουν και οι ντόπιοι και οι επισκέπτες στο νησί μας ότι πρέπει να κάνουν οποιοδήποτε θαλάσσιο σπορ οργανωμένα. Αν αυτοί οι άνθρωποι είχαν φύγει από μια παραλία οργανωμένη και είχαν νοικιάσει δύο κανό από οποιοδήποτε επαγγελματία, σίγουρα όταν θα είχαν απομακρυνθεί και είχε περάσει η ώρα, κάποιοι θα τους έψαχναν. Έχουν εξειδικευμένα σκάφη, jet ski, έχουμε συστήματα εντοπισμού οι άνθρωποι που ασχολούνται με τα θαλάσσια σπορ. Δυστυχώς αυτοί οι δύο νέοι άνθρωποι, γιατί για νέους ανθρώπους πρόκειται, υπερκτύψαν τις δυνάμεις τους, ανοίχτηκαν και έχουν παρατηρήσει τελευταία ότι υπάρχουν πολύ ισχυρά ρεύματα, μελτέμια, αμποφόρια. Αυτοί βγήκαν βέβαια με καλή προφανώς θάλασσα, αλλά τους έπιασε μέσα το ρεύμα, τους παράσυρε. Συνήθως η προπόνηση με κανό γίνεται παράκτια, δεν απομακρυνόμαστε πολύ από την ακτή, έτσι ώστε αν ομιγένει το συμβεί κάτι, να μπορούμε να βγούμε έξω. Τα θαλάσσια σπορ πρέπει να γίνονται οργανωμένα και αφού έχουν ληφθεί τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας, τονίζουν οι ειδικοί που αναφέρονται στους κινδύνους που ελοχεύουν, εφόσον οι λάτρεις της θάλασσας αψηφίσουν τις καιρικές συνθήκες και υπερεκτιμήσουν τις δυνάμεις τους. Φυσικά χρειάζεται ειδικός εξοπλισμός, ειδικά τώρα αυτούς τους θερινούς μήνες δεν είναι καλοκαίρι. Φυσικά χρειάζεται αντιανεμικά, ίσως ανάλογα και αν κινείστε σε κοντινή περιοχή που έχει βράχια, χρειάζεται και κράνος, χρειάζεται σωσίφιο. Φυσικά χρειάζεται το κινητό τηλέφωνο ή ένα VHF προστατευμένο φυσικά από το νερό που να μπορείς να ειδοποιήσεις, αλλά το σπουδαιότερο μέτρο ασφάλειας είναι να είστε πάντα 2-3 άτομα και πάντα να έχετε ενημερώσει κάποιον στεριά ότι φεύγουμε, πάμε σε αυτό το σημείο. Ένας ο οποίος κάνει κανό φοράει καταρχήν το life jacket, το σωσίβιο, το κανό, αυτός είναι ο εξοπλισμός του. Αυτοί οι άνθρωποι προφανώς θα φοράγανε σωσίβια, αλλά λόγω του ότι ήταν πολλές οι ώρες που είχαν χαθεί, δεν άντεξα την υποθερμία, το κρύο και πιστεύω ότι θα δείξει η ιατροδικαστική έκθεση ότι επήλθε το μοιραίο. Και στην Κρήτη πολλά είναι τα περιστατικά ατόμων που έχουν παρασυρθεί από τους δυνατούς ανέμους, είτε κάνοντας θαλάσσια σπορ είτε κολυμπώντας. Ο Μανώλης Μακρυδάκης αναφέρθηκε σε περιστατικό που σημειώθηκε πριν από 6 χρόνια στο Ρέθυμνο, όπου γυναίκα στάθηκε τυχερή καθώς εντοπίστηκε πάνω σε στρώμα θαλάσσης. Είχε απομακρυνθεί μια γυναίκα από το Ρέθυμνο πάλι, βόρεια του Ρεθύμνου, περίπου 20 με 25 μίλια. Διανυκτέρευσε στη θάλασσα και την βρήκαμε την άλλη μέρα το πρωί. Πήγε το σκάφος του λιμενικού και ένα σκάφος δικό μου που είχα εκεί, σε πάνω σε ένα στρώμα θαλάσσης. Αυτή επιβίωσε. Ήταν τυχερή όμως όλη η νύχτα. Φανταστείτε μια γυναίκα μόνη της, ανοιχτά του Ρεθύμνου 20 μίλια, σε ένα στρώμα που σκοτώ απάνω. Λέμε εδώ μια έκφραση ότι πρέπει να έχει και το καντήλι σου λάδι για να μπορεί να ζήσεις, αλλά μην τα αφήνουμε όλα στην τύχη. Πρέπει και μόνοι μας κάτι να κάνουμε για την ασφάλειά μας.